εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγάπη τον σε Υιόν ονομάζουσα και τον περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έλα εδώ. Πάρτε παιδιά τώρα. Λίγο σας. Λίγο. Άντε. Πίσω στα γρήγορα. Πάρ' το σταυρό να το ασπαντού έτσι. Έλα παιδί μου. Το μικρόφωνο. Να σας καλωσορίσω όλους στην πανέμορφη αυτή περιοχή. Νομίζω ότι το θέμα... Μη μιλάτε, σας προκαλώ. Νομίζω ότι το θέμα μας αποζημιώνει όλους. Και αυτό είναι από τα ωραία δημιουργήματα του Θεού. Το να έχουμε νερό, το οποίο σε μερικές περιοχές είναι σπάνιο και η μία σταγόνα, είναι πολυτιμότατο αγαθό για τους ανθρώπους που δεν την έχουν. Εμείς έχουμε αυθονία υλικών αγαθών και έχουμε την ωραιότερη και ομορφότερη περιοχή σε φυσικό κάλος. Τα βουνά μας απέναντι, ο κάμπος μας, η λίμνη μας και το ποτάμι. Όλα είναι για μας δοσμένα ώστε να τα εκμεταλλευτούμε για το καλό μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να σας εκφράσω την αγάπη μου, κύριε Αντιδήμαρχε. Γιορτάζει και ο Δήμαρχος να μεταφέρετε τις ευχές μας, ολονών. Είναι σε περιορισμό. Να σας εκφράσω λοιπόν την αγάπη μου, γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ και εμείς και εσείς, αγαπούμε την πίστη μας, αγαπούμε την παράδοσή μας, αγαπούμε την Εκκλησία μας. Και το γεγονός ότι τα παιδιά πέφτουν στο παγωμένο νερό είναι μεγάλη υπόθεση. Κανείς δεν το κάνει τόσο εύκολα και κάτω από τη βρύση το χέρι να βάλουμε και είναι κρύο το νερό, μας φέρνει αποστροφή. Και όμως βλέπετε ότι η πίστη δυναμώνει την θέληση του ανθρώπου να κάνει τόσα κι άλλα τόσα στη ζωή του. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν τελειώνοντας να είμεθα όλοι πολύ προσεκτικοί. Να είμεθα προσεκτικοί. Να τηρούμε τα μέτρα που λέει η κυβέρνηση, να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας επιτρέπουν να είμεθα φέτος εδώ, πέρσι δεν ήμασταν. Είμεθα εδώ να δοξάζουμε τον Θεό, να κάνουμε το σταυρό μας, να περνάνε τα κακά και τα προβλήματα και οι ασθένειες και προβαντός ο θάνατος. Να μην είμαι θα αιτία εμείς να έρχεται ο θάνατος στην οικογένειά μας ή στους γειτονές μας ή στους δικούς μας ανθρώπους. Να ευχηθούμε η υγεία να είναι το καλύτερο και το πολυτιμότερο αγαθό που πρέπει να αποκτήσουμε και να έχουμε διαρκώς για να μπορούμε να επιτελούμε και τα καλά μας και τα ωραία έργα. Δεν θέλω να μακρύνω τον λόγο, δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά είναι τόσο όμορφα εδώ, τόσο ωραία, που θα ήταν ωραίο να λέγαμε εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος στο Χριστό, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι πολύ όμορφο πράγμα να μείνουμε εδώ όταν βρέθηκαν στο όρος της μεταμορφώσεως, στο Θαβόρ, και ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ, ώστε ήθελαν να μείνουν εκεί. Μακάρι και να μπορούσαμε, Βαΐα, να μέναμε εδώ. Θα ήταν ευχής έργων για να γλιτώσουμε και από τις κοτούρες και τα βάσανα και τα προβλήματα. Αλλά βλέπετε από αύριο και από τη Δευτέρα τα παιδιά θα πάτε σχολείο, ε! Θα μπούμε ξανά στους ρυθμούς μας. Θα μπούμε ξανά στα προβλήματα και στις δυσκολίες. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου.